μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι θα παίρναμε νέα για την καινούργια ταινία Dragon Ball. Και ξέρετε πώς πάει. Αποφάσισα να ζήσω ένα live stream, να ξεσκονίσω το stay down από το ράφι και να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία. Αυτό όμως που δεν ήξερα ήταν ο λάκκος με τα φίδια που σύντομα θα έπεφτα. Μάλλον καλύτερα θα ήταν να καθόμουν στα αυγά μου και να άκουγα άνιμε opening στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το event ξεκινάει με το Hironobu Kageyama να τραγουδάει το κλασικό Sala Head Sala. Okay, αυτό δεν είναι άσχημο. Είναι Dragon Ball. Κλασικό Dragon Ball. Να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το event θα είναι ωραίο. Λίγα λεπτά μετά, αυτός ο φρεσκολισμένος τύπος, ο κύριος Σάσας, μας καλωσορίζει. My name is Sasha, your host for today. Καλά φίλε, τα αγγλικά του γαμάνε. Είναι ακριβώς σαν τα ιαπωνικά μου. Και γρήγορα ανακοινώθηκε ποια άτομα θα είναι στο event. Αρχικά μάλλον ο Σάσα κάλεσε τη γιαγιά του, γιατί δεν την ξέρω την κυρία. Λογικά θα είναι η φωνή του Λούφι. Και μαζί έναν editor του Toriyama και έναν παραγωγό. Που για κάποιο λόγο τους παρουσίασε λες και είναι χαρακτήρες από το My Hero Academia. Μάτσα Κονοζάουα! Κοσέ! Σέιου! Άικιου Ιόκου! Κοσέ! Editor! Νοριχίρο Χαγιασίδα! Κοσέ! Παραγωγός της ταινίας! Αρχικά ξεκινήσαμε με πληροφορίες όπως ότι η ιστορία γράφεται από τον Ακέα Toriyama και επίσης ότι έδωσε μερικά σχέδια χαρακτήρων. Που να πω την αλήθεια, σε αυτό το σημείο πιο πολύ ακουγόταν για να χαίρονται τα αυτιά των fans παρά για κάτι το μοναδικό. Ναι, το Battle of Gods και το Brawl ήταν ωραία γραμμένα. Αλλά το Resurrection F, που ήταν επίσης δική του δουλειά, ήταν κακογραμμένο και βαρετό. Μαζί με όλα αυτά ήταν και ένα μήνυμα από την Toriyama, όπου έλεγε αρκετά ασήμαντες πληροφορίες και τις τυπικές ευχές που δίνουν οι Ιάπωνες πλην μιας φράσης. Ότι η ταινία θα εξερευνήσει νέους ορίζοντες ως προς τον οπτικό τομέα. Ένα μήνυμα που άφησε τους πάντες προβληματισμένους και να πω την αλήθεια, για καλό λόγο. Λίγα λεπτά μετά μέσα στο event και ο τίτλος της ταινίας ακούστηκε. Dragon Ball Super, Super Heroes. Τρομερή δουλειά. Ψιλοβρωμά έλλειψη δημιουργικότητας και από ό,τι κατάλαβα, κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω λίγη έρευνα, ακολουθώντας τα χνάρια του αγαπημένου μας Geekdom. Seeing Piccolo's house, a Namekian house for the first time ever in Dragon Ball. NANI? A Namekian house for the first time ever in Dragon Ball. I got a question, Geekdom. Don't you remember when they went to planet Namek? You know, to stop Frieza? There were a lot of Namekian houses there. Ώστε να δω και να μοιραστώ μαζί σας οτιδήποτε μας αποκάλυψαν οι πληροφορίες που μας δόθηκαν και αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με την ταινία. Το πρώτο design αποκαλύφθηκε και περιέργως δεν ήταν ο Γκόκου όπως συνηθίζεται, αλλά ο Πίκολο. Ακόμα όμως πιο συγκλονιστικό ήταν το στυλ του σχεδίου που διέφερε και από τον Τατάγιος Γιαμαμούρο του Dragon Ball Super αλλά και από τον Άοχυρο Σιντάνι του Μπρόλι. Έφερε πιο πολύ στο μοντέρνο στυλ του Toriyama, με χαρακτήρες οριακά στην ανορεξία αλλά ταυτόχρονα να έχουν μύες και με πολύ μακριά άκρα. Και okay, τι είναι αυτό? Δεν με νοιάζει πως κάνετε το κορμί του. Γιατί του δώσατε τα παπούτσια του Mickey Mouse? Τι είναι αυτά? Σεγονάρες, θα φορεθούν πολύ φέτος. Ο Πίκολο δίνεται σαν δαίμονας λόγω του στυλ του πατέρα του. Τι τέτοιο για νομούρα Kingdom Hearts, what the fuck, αρβίλια είναι αυτά? Για όρη βασιά θα τον στείλουμε. Και ενώ εμείς βλέπουμε το σχέδιο του Πίκολο και τραβάμε τα μαλλιά μας, ο Σάσα ρωτάει. Βλέπετε κάτι περίεργο? Μπορείτε να μας πείτε? Καλεπέστε μας. Καλε, τα χέρια είναι κίτρινα. Φτούσου και δεν το βρήκα. Γιο Σάσα και η ζώνη του είναι κόκκινη. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Τα χρώματα του μάγκα βάζουν. Αλλά καλό κουμάς είναι ο Σάσας, ξέρει τι κάνει. Μας προετοιμάζει για το καλό. Γαμώ την τύχη του. Το επόμενο σχέδιο. Ου, είναι ωραίο! Μικρή παν σε πρωτότυπο σχέδιο που πάει σχολείο. Ναι, αυτά θέλω! Τώρα μάλιστα. Είναι πάλι στο στυλ του Toriyama με μικρά κορμιά και μεγάλα κεφάλια. Αλλά είναι ωραίο! Σε αυτή τη φάση ταιριάζει ο σχεδιασμός γιατί είναι παιδί. Και το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση της παν, η οποία δεν μοιάζει σαν είναι κλόνος της Videl, την κάνει ακόμα καλύτερη. Μάλιστα άρεσε τόσο πολύ στο σχεδιαστή χαρακτήρων του καναλιού μου που αποφάσισε να τη ζωγραφίσει. Άρα πάρτε και τα δικά του σχέδια. Επόμενο design, Krillin αστυνομικός με νέα στολή. Όχι πολλά να αναφέρω εδώ. Ο Krillin δεν φαίνεται τόσο να ψήλωσε, όσο να πήρε διαστάσεις μοντέλου, με τα γνωστά αδύνατα τεντωμένα κορμιά του Toriyama και φυσικά, αντίθετα με τους άλλους δύο, τα χαρακτηριστικά μεγάλα κεφάλια. Τους κάνει λες και είναι bobbleheads ή αυτά τα σκυλάκια που είχαμε στο αμάξι και κουνάγαν το κεφάλι τους πάνω κάτω. Α ναι, και για πρώτη φορά τα μάτια του Krillin δεν είναι στο χρώμα του δέρματός του, αλλά αντίθετα είναι λευκά όπως του Γκόκου και των άλλων.
Λίγο απογοητευτικό, μιας και τα μάτια και η έλλειψη μύτης είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κρίλιν, τα οποία τα διατηρεί από την αρχή του μάγκα. Αλλά πραγματικά είναι μια ασήμαντη στιλιστική επιλογή που πιθανότητα οφείλεται στον Τωριγιάμα που δεν θυμάται πώς να τον ζωγραφίσει. Παρόμοια φάση είχαμε και με τα μπλε μαλλιά του Future Trunks. Το οποίο δεν είναι Dragon Ball Mysterio. No, don't pull! No! Damn! Απλά ο Toriyama τα ζωγράφισε μπλε και η παραγωγή αποφάσισε να τα κρατήσει. Jesus fucking Christ! Ποιος τα βλέπει όλα αυτά? Ποιοι είστε εσείς 853.000? Και τελευταίο στη λίστα με τα designs είναι μια περιοχή που πιθανότατα να είναι εμπνευσμένη από την ταινία του Slug. Θυμάστε? Εκείνο τον καταράκτη με τον Gohan να σφυρίζει και να ενοχλεί τον Piccolo? Και περιλαμβάνει ένα καταράκτη, ένα ξέφωτο και το σπίτι του Piccolo, το οποίο είναι original design και σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Αλλά κάτι είναι περίεργο. Προς τι τόσο βάση στο βάθος και στη λεπτομέρεια? Ξέρω ότι οι character designers πολλές φορές φτιάχνουν λεπτομερέστατα σχέδια background ώστε να βοηθήσουν τους animators, αλλά αυτό, να πω την αλήθεια, μοιάζει παραπάνω σαν κάτι που θα βλέπαμε για παιχνίδι Xenoverse παρά για animated ταινία. Και τέλος, έχουμε δύο original σχέδια του Toriyama, βασισμένα σε σχέδιο που δεν θέλω να σχολιάσω. Στο τυπικό του στυλ με ψηλές μπότες Goku Black. Αρχικά νομίζω ότι ήταν πατρόλες λόγω των πιστολιών, αλλά αν κρίνω από τον τίτλο, ίσως είναι ήρωες. Δεν έχουν ονόματα, άρα θα τους δώσω εγώ. Αυτός είναι ο Shark Hero και αυτός είναι ο Nigo. Με τα designs και το όνομα της ταινίας στην άκρη, το μόνο που έμεινε ήταν να δούμε το teaser. Να πω ότι δεν το περίμενα. Τα σημάδια ήταν όλα εκεί από την αρχή. Σημάδι 1. Το μήνυμα του Toriyama για ανεξερεύνητους ορίζοντες στον οπτικό τομέα. Σημάδι 2. Το σχέδιο του Piccolo που διαφέρει από τα άλλα δύο και πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι character design, αλλά αντίθετα τρισδιάστατο μοντέλο που το πετάξανε με τα άλλα δύο για να δουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Σημάδι 3. Το τρισδιάστατο background. Και ναι, θα παραδεχτώ ότι με θόλωσε ένα πρόσφατο teaser που φτιάχτηκε καθαρά για αφιέρωμα, χρησιμοποιώντας τα σχέδια του Broly, με αποτέλεσμα να είχα μια μικρή ελπίδα. Αλλά ειλικρινά, όλα ήταν μπροστά μας από την αρχή. Το ξέραμε ότι η ταινία θα ήταν 3D. Και τώρα θα αναρωτιέστε, γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, ο λόγος της 3D ταινίας βασίζεται στον ίδιο λόγο που δεν έχετε Dragon Ball Super 2. Και αυτός είναι ότι αυτή τη στιγμή η Toei δεν έχει διαθέσιμο προσωπικό. Οι παραγωγές της Toei για αρκετό καιρό δεν τα πήγαιναν καλά. Παρ' όλα αυτά, τα τρία τελευταία χρόνια έκανε σοβαρές προσπάθειες να ανακάμψει και να διατηρήσει όχι μόνο συνοχή και ποιότητα, αλλά επίσης καλό animation στις σειρές της. Τέρμα τα περίεργα πρόσωπα που διορθώνονται στα Blu-ray. Αυτή τη στιγμή, όλο το προσωπικό έχει χωριστεί στα Digimon, στο Dragon Quest, στο World Trigger και στο One Piece. Όπου το τελευταίο, ξεκινώντας με το Wano, έχει δείξει απίστευτη εξέλιξη στον οπτικό τομέα, με επεισόδια να χαρακτηρίζονται ακόμα και από casual fans ως ποιότητα ταινίας σε εβδομαδιαία σειρά. Και δυστυχώς, λόγω όλων αυτών, δεν υπάρχουν αρκετοί 2D animators διαθέσιμοι. Το teaser που πήραμε δεν ήταν τόσο teaser ταινίας, όσο teaser για νέα visuals, μιας και επέλεξαν να αναπαράγουν το πρώτο teaser από την ταινία του Broly, όπου και εκείνο με τη σειρά του είχε τον ίδιο στόχο. Δηλαδή κυρίως να μας δείξει ωραία visuals, αλλά αντίθετα με αυτό εδώ, με λίγη περισσότερη βάση στο να χτίσει μυστήριο για ό,τι έρχεται. Γιατί ο Goku πολεμάει στους πάγους? Ποιος είναι ο αντίπαλος? Ήταν ένα visual trailer με μικρές λεπτομέρειες ώστε να μας κινήσουν το ενδιαφέρον. Αυτό εδώ αντίθετα ήταν κυριολεκτικά ένα μοντέλο που κινείται με... Okay, θα το παραδεχτώ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Με την κάμερα να περιστρέφεται γύρω του σε ένα λευκό background. Δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία και δυστυχώς ο τίτλος δεν εμπνέει. Είναι ένα συνηθισμένο teaser που θα έδειχνε σε επενδυτές που προσπαθείς να πεις να δώσουν τα λεφτά τους. Όχι σε anime fans. Άρα ελπίζω ότι όταν θα κυκλοφορήσει το πρώτο trailer θα μας αφήσει με αρκετά ερωτήματα αλλά και με ελπίδα για την ταινία. Αλλά πρώτα πρέπει να σχολιάσουμε την πέτρα του σκανδάλου. Τα 3D. Ουρουσέ, μπάκα. Ξέρω ότι είστε τρομαχμένοι για τους λάθος λόγους και για να σας ηρεμήσω, θα πάρω ένα κομμάτι από το βίντεο που ετοιμάζω για τα Attack on Titan και θα το χρησιμοποιήσω εδώ πέρα. Τα κύρια στυλ animation που συνήθως βλέπουμε σε ένα anime είναι το 2D animation ζωγραφισμένο στο χέρι και το 3D. Το 2D animation ξεκινάει με ένα σενάριο το οποίο συνέχεια εξελίσσεται σε storyboards. Τα storyboards γίνονται layouts, τα οποία συνέχεια χρησιμοποιεί ένας animator για να ζωγραφίσει τα frames. Αυτά διορθώνονται, περνιούνται σε υπολογιστή, χρωματίζονται και προσθέτονται φίλτρα και εφέ.
Αντίθετα, το 3D Animation λειτουργεί πιο πολύ με τις αρχές του κουκλοθέατρου. Ο 3D Animator φτιάχνει ένα μοντέλο σε έναν υπολογιστή, το οποίο είναι η μαριονέτα του και μπορεί να το κουνάει όπως αυτός θέλει. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει σε ένα 3D περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μπορείς να τοποθετείς την κάμερα όπως εσύ θες και όπου θες. Μια κίνηση της κάμερας που για έναν 2D Animator θα έπαιρνε μήνες, είναι πολύ πιο απλή δουλειά για έναν 3D Animator σε ένα 3D περιβάλλον. Άρα, βάσει αυτού που λέω, τα 3D πρέπει να είναι η καλύτερη επιλογή για animation, σωστά? Όχι τόσο. Το πρόβλημα με τα 3D μοντέλα χαρακτήρων είναι ότι σχεδιάζονται με μαθηματική ακρίβεια. Στο animation είναι σημαντικό να προσαρμόσεις το σχέδιο των χαρακτήρων στους ανάγκες της σειράς. Και το σχέδιο που παρέχει ένα 3D μοντέλο ταιριάζει περισσότερο σε ρομπότ που αποτελούνται από πολλές ευθείες γραμμές παρά σε ανθρωπόμορφα μοντέλα που είναι πιο στρογγυλά και ελαστικά. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δεν είναι τα μοντέλα, αλλά τα frames ή αλλιώς καρέ. Τα περισσότερα άνιμε φτιάχνονται σε 6, 8 ή 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Αλλά σε ένα 3D μοντέλο, όλα τα ενδιάμεσα καρέ σχεδιάζονται από τον υπολογιστή με μαθηματική ακρίβεια, δίνοντας μας έτσι κίνηση στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Τα καλά 3D άνιμε μειώνουν τον αριθμό αυτών των καρέ σε ό,τι απαιτεί η κάθε σκηνή. Και επίσης χρησιμοποιούν απλά χρώματα, cell shading, παχές γραμμές, όπου σε συνδυασμό με παραδοσιακά trick animation προσπαθούν να μιμηθούν το 2D style animation. Σε μια καλή παραγωγή όπως το Beastars, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Ενώ αν δεν γίνει με τον σωστό τρόπο. Το teaser που είδαμε αντιμετώπιζε ένα τέτοιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα φαινόταν ότι αν και το animation του Goku καθώς και το μοντέλο του κουνιόντουσαν μια χαρά, η κάμερα λάγκαρε. Αυτό οφείλεται στον αριθμό των frames και συγκεκριμένα στη διαχείριση των frames της κάμερας. Το στούντιο, για κάποιον άγνωστο λόγο, αποφάσισε να δέσει την κίνηση της κάμερας με την κίνηση του Goku. Δηλαδή, όποτε κουνιόταν ο Goku ανά frame, με τον ίδιο ρυθμό κουνιόταν και η κάμερα. Πράγμα που είναι λάθος. Θα έπρεπε να αφήσουν την κάμερα να τρέχει με το δικό της frame rate, με πλήρη ελευθερία, και να την κρατήσουν χωριστά από τον Goku. Fan edits που έχουν γίνει στο ίντερνετ διορθώνουν αυτό το λάθος και δείχνουν ότι πίσω από την κίνηση του Goku δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και άμα παρατηρήσετε ένα frame, βλέπετε ότι έχουν προσαρμόσει αρκετά το μοντέλο του Goku ώστε να δείχνει καλό από κάθε οπτική γωνία. Και αν υπάρξει αρκετή προσοχή στα frames της κάμερας και στους χαρακτήρες, μπορεί επιτέλους να πάρουμε ιδέες και οπτικές γωνίες που είναι πρωτότυπες για τον Dragon Ball. Γιατί ας το πάρουμε απόφαση. Το Dragon Ball έχει στιγμιότυπα και poses τα οποία χρησιμοποιούνται συνεχώς. Και όσοι βλέπετε Heroes, καταλαβαίνετε απολύτως τι εννοώ. Μιας και εκεί πέρα είναι πιο εμφανές, με συγκεκριμένες poses να επαναλαμβάνονται συνεχώς. Και η τελευταία φορά που ένιωσα ότι πήραμε πρωτοτυπία στον οπτικό τομέα ήταν η ταινία του Broly. Αλλά γινώντας πίσω στην ταινία Dragon Ball, προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι όλα χαμένα. Μπορεί όλο το 2D προσωπικό της Toei να δουλεύει σε άλλα άνιμε, αλλά ένα από τα σημαντικότερα άτομα της προηγούμενης ταινίας, ο Naohiro Shintani, είναι χαμένος τα τελευταία χρόνια. Συνήθως οι animators δεν χάνονται έτσι απλά. Για να είναι χαμένος τόσο καιρό, ίσως δουλεύει στην ταινία. Ή μπορεί ακόμη και τα σχέδια που είδαμε να είναι από αυτόν. Και να πω την αλήθεια, μιας και όλη η ιδέα με τα 3D είναι κάπως καινούρια, ίσως η Toei δεν κάνει την ταινία 100% 3D. Τι εννοώ? Στα Universal Studios πριν χρόνια υπήρχε μια ατραξιόν που λεγόταν Dragon Ball Z The Real 4D. 4D είναι ουσιαστικά μια επέκταση του κινηματογράφου, όπου αντί μόνο να βλέπεις μια ταινία, υπάρχουν ηχητικά εφέ και κινούμενα καθίσματα, κάνοντας έτσι την εμπειρία πιο διαδραστική. Στο τέλος της σύντομης ταινίας, ο Goku έκανε fusion με το κοινό και νικούσε τον God Broly. Τι είναι όμως σημαντικό? Ότι όλη η ταινία ήταν 3D. Αλλά τι είναι ακόμη πιο σημαντικό? Ότι στην αρχή της ταινίας υπήρχε ένα τεράστιο 2D κομμάτι με τους χαρακτήρες να στέκονται και να μιλάνε. Αλλά τι είναι ακόμη πιο σημαντικό και από αυτό είναι ότι όλο το 2D κομμάτι είχε σχεδιαστεί από τον Naohiro Shintani. Βλέπετε πως συνδέονται όλα. Ίσως ο Shintani κάνει το ίδιο και σε αυτήν την ταινία και δουλέψει σε ορισμένα slice of life σημεία ή σε διαλόγους, ενώ ταυτόχρονα η 3D ομάδα δουλέψει μόνο στη δράση. Πράγμα που δεν βγάζει από το μυαλό μου, διότι έγινε και σε μια ταινία Precure της Toy, όπου χρησιμοποιήθηκε μια ίδια τεχνική με τους χαρακτήρες να ξεκινάνε σαν 2D ζωγραφιές, αλλά να μεταμορφώνονται σε VTubers. Εννοώ σε 3D μοντέλα. Τι ζωή τραβάς με τους VTubers. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έχω καιρό να εμφανιστώ σε gaming video και είπα να κάνω μια βόλτα σε review. Και πάρω στην ώρα, μιας και βλέπω ότι μιλάς για 3D. Κοίτα φίλε, πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Το 2D animation είναι κλάσσα ανώτερο από το 3D. Δεν είναι καν σύγκριση. Είμαι πολύ πιο εκφραστικός από εσένα και αν και χρειάζεται περισσότερο σκόπο ώστε να μου δώσει κίνηση, μπορώ και σπάω το φράγμα μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Γιατί στο κάτω-κάτω, το animation δεν πρέπει να περιορίζεται από κανόνες της πραγματικότητας. Αντίθετα, πρέπει να βασίζεται στην υπερβολή. Συμφωνώ. Αλλά μπορείς να κάνεις αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό, 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 και αυτό. Αυτό μπορείς να το κάνεις! Εσύ τι μπορείς να κάνεις? Να μοιάζεις πάνω κάτω? Παιδιά! Ουχ, μέσωσε! Θέλετε να δείτε το δικό μου animation? Ουχ!
Αυτά για τον οπτικό τομέα. Επιτέλους θα κάνουμε μερικές προβλέψεις για την ιστορία. Σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε, η Παν είναι 5 χρονών. Μεγαλύτερη από το τέλος του Ζήτα. Άρα φαντάζομαι ότι η ταινία θα λαμβάνει χώρα μετά το μάγκα. Όχι του Σούπερ, αλλά του παλιού. Μην ξεχνάμε, το Σούπερ λαμβάνει χώρα μεταξύ του προτελευταίου κεφαλαίου και του τελευταίου κεφαλαίου του αρχικού μάγκα. Μιας και η Παν ήταν στα πρώτα σχέδια μαζί με τον Πίκολο και τον Γκρίλιν, σίγουρα η ταινία θα έχει ένα στιγμιότυπο με αυτούς. Ίσως την πρώτη μέρα που η Παν πάει σχολείο, με τον Πίκολο να την παρακολουθεί για να είναι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και με τον Γκρίλιν να είναι σχολικός τροχονόμος. Ίσως το σπίτι του Πίκολο εμφανιστεί διότι εκεί τον επισκέφτεται η Παν μετά το σχολείο, ή μήπως γιατί εκεί την προπονεί διότι ο Γκόκου προπονείται με τον Νουμπ. Κάτσε, θα το πάω τέρμα με τις τρελές ιδέες. Στο Dojinshi του Toyotaro, όπου το Dojinshi είναι fan-made manga τα οποία εκδίδονται από fan artists και συνήθως γράφουν υποθετικές ιστορίες για μεγάλα franchises. Ή απλά παίρνουν όποιον χαρακτήρα έχει φανταστεί ποτέ να σιπάρεται και τον κάνουν χεντάι. Ο Toyotaro, ή Toyble όπως λεγόταν τότε, παρουσίασε την ύπαρξη μιας κατάταξης σειρών, με τελευταίο στη λίστα του Great Saiyaman 3 όπου ήταν ο Goten. Μιας και η ταινία λέγεται Super Hero, ίσως αυτό είναι το origin αυτής της λίστας. Μια περιπέτεια για το πώς δημιουργήθηκε η πρώτη λίστα ηρώων, με τον Shark και τον Ego να είναι στην κορυφή, και αφού αποκαλυφθεί ότι είναι διεφθαρμένοι, ο Goku να επιστρέφει για να προστατέψει την Ban και να ανακοινώνεται στον κόσμο ως ο μυστηριώδης Super Hero. Ξέρω, χαλαρή ιστορία, πιο πολύ κοντά στο στυλ του γιο Σον Γκοκού και οι φίλοι του επιστρέφουν, αλλά προσωπικά αναζητούσα κάτι πιο χαλαρό. Ακόμα και πίσω στο Dragon Ball Super, όταν πεσόταν το τουρνουά της δύναμης, είχα σχεδιάσει πόσο πλάκα θα είχε αν υπήρχαν filler επεισόδια με τον Γιάμτσα να το παίζει super ήρωας και να προστατεύει την πόλη όταν όλοι λείπουν στο τουρνουά. Τον είχα πει Ρόγκα Φούφουγγεν Μαν. Θα ήταν καλή φάση ώστε να παίρνα μερικά κωμικά επεισόδια, αλλά και λίγο μπατασιλίκι με τον Γιάμτσα, μια και η σειρά τον είχε κάνει λίγο ανέκδοτο. Αλλά που ξέρετε. Ίσως το όνειρό μου γίνει πραγματικότητα και επιτέλους στο Dragon Ball να πει μια ιστορία όπου ο Goku και ο Vegeta δεν είναι το επίκεντρο. Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Αλλά εσείς τι πιστεύετε, έχετε ελπίδα για την ταινία, σας άρεσαν τα 3D και θα τη δείτε αν αποκαλυφθεί ότι όλοι θα είναι 3D. Γράψτε τις ιδέες σας στα σχόλια γιατί πραγματικά θέλω να τις ακούσω. Και άμα θέλετε κι άλλα νέα για την ταινία Dragon Ball, ακολουθήστε με στο Instagram. Από Mazinger Destro, γεια σας!